πάμε να ξεδιπλώσουμε αυτό το πολύ ενδιαφέρον κομμάτι. Η αλήθεια είναι μονοπολεί το ενδιαφέρον. Όπως σας είπα λίγο πριν, έχω μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ τον καθηγητή αστροφυσικής, τον κύριο Ξενοφών Μουσά, για να έχουμε μια χρήσιμη συζήτηση. Να του πω ένα καλό απόγευμα. Τον ευχαριστώ προκαταβολικά για τον χρόνο του. Καλό απόγευμα, κύριε καθηγητά. Καλό απόγευμα επίσης και εγώ σας ευχαριστώ. Χαίρομαι που μιλάμε με τους ακροατές σας. Στη βορειοδυτική Ελλάδα μας ακούνε, κύριε Μουσά, και πρέπει να σας πω ότι χαιρόμαστε πάρα πολύ για την ανταπόκριση. Είμαστε ένας νέος περιφερειακός σταθμός, ενημερωτικός σταθμός. Είμαστε περίπου 1,5 χρόνο στον αέρα και νομίζουμε ότι και η δική σας συμβολή στην ενημέρωση. Είναι ακριβώς έδρα. Η έδρα μας είναι η Πρέβεζα και μας ακούνε στην Άρτα, στη Λευκάδα, στη βορειοδυτική Ελλάδα γενικότερα. Μα μάλιστα, γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε μια υπέροχη έκθεση του Μηχανισμού των Αντικυθύρων στο Μουσείο του Άργους Ορεστικού, πιο σωστά ονομάζεται ο Μουσείο της Καστοριάς. Μάλιστα. Και για τις επόμενες 2-3 εβδομάδες θα είναι ανοιχτό και όποιος θέλει μπορεί να το επισκεφτεί, εννοώ την έκθεσή μας εκεί, να ευχαριστηθεί. Κύριε καθηγητά, θέλω λίγο να ξεκινήσουμε πριν εξειδικεύσουμε όσον αφορά τα νέα ευρήματα. Θα ήθελα λίγο να δώσετε έναν ορισμό, να εξηγήσετε στον κόσμο που μπορεί να μην το γνωρίζει. Τι είναι ακριβώς αυτό το περιβόητο, τι έκρυβε αυτό το ναυάγιο των αντικυθύρων. Δώστε μας λίγο έτσι μια περιγραφή. Των αντικυθύρων είναι ένα πολύ μεγάλο και πολύ σημαντικό ναυάγιο. Χωρίς αμφιβολία το πιο σημαντικό που έχει βρεθεί, θα τολμούσα να πω, με αρχαιολογικό ενδιαφέρον. Ναι. Το ανακαλύψαν δίτες το 1900, καθώς πήγαιναν στην Αφρική, τους έπιασε κακοκαιρία. Μάλιστα. Και σταμάτησαν για μερικές μέρες τα αντικύθυρα, όπου έκαναν και μια βουτιά να βγάλουν κάτι να φάνε ή να βρουν κανένα σφουγγάρι, γιατί γι' αυτά πήγαιναν στην Αφρική. Και ανακάλυψαν ένα τεράστιο ναυάγιο που σήμερα ξέρουμε ότι έχει διαστάσεις τουλάχιστον καμιά 40 μέτρα, αν όχι περισσότερο. Είναι γεμάτο με θησταυρούς που οι Ρωμαίοι τότε έκλεβαν από την Ελλάδα, όπως κάνουν πάντοτε οι κατακτητές από τις χώρες που κατακτούν. Μάλιστα. Και τότε και σήμερα, δυστυχώς, βέβαια. Βεβαίως. Έχετε δίκιο. Οι δίτες μας, λοιπόν, από τη Σύμη ανακαλύπτουν πάρα πολλούς θησαυρούς αρχαίους και ανάμεσα στα άλλα βρίσκουν και το μηχανισμό των αντικυθύρων, που είναι το δικό μου ενδιαφέρον. Μάλιστα. Ο μηχανισμός των αντικυθύρων είναι ένα πολύ σημαντικό εύρημα, γιατί είναι αυτό το οποίο αποδεικνύει ότι οι Έλληνες είχαν πολύ σημαντική τεχνολογία. Βέβαια, πώς θα ήταν δυνατόν να μην έχουν τεχνολογία οι άνθρωποι που φτιάξαν, ας πούμε, τον Παρθενώνα και σωρό άλλα. Σωστό είναι αυτό που λέτε. Γιατί έχουν αναρωτηθεί πώς έχουν, με ποιους μηχανισμούς κατάφεραν να φτιάξουν όλα αυτά τα μεγαλουργήματα, κύριε καθηγητά. Ακριβώς. Ο Παρθενώνας, για παράδειγμα, και άλλοι ναοί είναι αντισεισμικοί. Έχουν σωρό άλλα απίστευτα που δεν θα φανταζόταν κανείς ότι οι άνθρωποι εκείνη την εποχή θα μπορούσαν να είχαν αναπτύξει. Λαθασμένη αντίληψη, αλλά έτσι συνειδητοποιόμαστε. Και ο ίδιος αυτός καθ' αυτός ο μηχανισμός, δηλαδή, μας κάνει να παραξενευόμαστε πώς είναι δυνατόν άλλοι αρχαίοι ή όποιοι να μπορούν να φτιάξουν ένα μηχανικό σύμπαν πολύ μικρό όπως είναι ο μηχανισμός, να το έχουν και να βλέπουν το πώς είναι ο ουρανός, ας πούμε, απόψε στην Αθήνα ή στην Πέβεζα ή οπουδήποτε μέσα στον πλανήτη μας, πάνω στον πλανήτη μας. Και από τότε που ήμουν παιδί, πρέπει να προσθέσω ότι επειδή συμβαίνει και μένουμε κοντά στο μουσείο στην Αθήνα, το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο δηλαδή, για να προσδιορίσουμε ποιο είναι, πήγαινα εκεί γιατί μ' αρέσανε τα αρχαία και θαυμάζοντας όλες τις αρχαιότητες κατέληγα πάντοτε, ότι ήταν στην τελευταία αίθουσα, στον μηχανισμό των αντικυθύρων, που είχε και ένα πολύ ελκυστικό στα δικά μου μάτια
όνομα, γιατί λεγόταν ο Αστρολάβος των Αντικειθιών. Μάλιστα. Αστρολάβος, λοιπόν, εγώ είχα χόμπι την αστρονομία και έτσι όλα αυτά μου άρεσαν και οι κατασκευές μηχανικές, πιάνουν τα χέρια μου και έφτιαχνα και τότε πράγματα. Και έβλεπα τα γρανάζια, λοιπόν, που ήταν κάτι θαυμαστό για τα παιδικά μάτια και όχι μόνο πώς λειτουργούν, ας πούμε, άμα δεν ξέρει κάτι. Έλεγα πώς είναι οι αρχαίοι, πρώτον να έχουν οποιοδήποτε ενδιαφέρον για την αστρονομία και δεύτερον να έχουν φέρει να έχουν φτιάξει κιόλας ένα μηχάνημα με γρανάζια που κάνει ποιος ξέρει τι. Μάλιστα. Κύριε Μουσά, σας διακόπτω. Ξεκίνησα την μελέτη. Μάλιστα. Ναι. Έχετε δώσει πάρα πολλές διαλέξεις. Αυτό το οποίο μου κάνει εντύπωση και δηλώνω άγνοια και θα με βοηθήσετε σε αυτό, έχει αποτυπωθεί σε κοιμήλια που μπορεί να έχουν βρεθεί τρόποι δημιουργίας αυτών των μηχανισμών, δηλαδή από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Βέβαια, έχουμε αρχαία βιβλία που περιγράφουν το πώς φτιάχνει κανείς έναν μηχανισμό των αντικειθήρων. Που, για να το πω απλά στον κόσμο να το καταλάβει, πρόκειται για τον αρχαιότερο υπολογιστή που γνωρίζουμε, έτσι δεν είναι? Ακριβώς, ναι, έτσι. Μάλιστα. Πράγματι. Και είναι αξιοθαύμαστος και ο τρόπος που τον έφτιαξαν οι άνθρωποι και πώς σκέφτηκαν να φτιάξουν κάτι τέτοιο, πώς τον χρησιμοποιούσαν, όλα αυτά. Μάλιστα. Και αυτά είναι ακριβώς που μελετάμε. Να ρωτήσω κάτι, κύριε καθηγητά, γιατί πάλι ήρθε στην επικαιρότητα το... κόλλησα τώρα το ναυάγιο των αντικειθήρων. Έχουν έρθει στην επιφάνεια κάποια καινούργιες έρευνες, δηλαδή έχουν έρθει τμήματα του μηχανισμού στην επιφάνεια πάλι, έχετε βρει που ενισχύουν την άποψη ότι ο μηχανισμός αυτός ήταν το απόλυτο τεχνολογικό επίτευγμα της αρχαιότητας, σαν ένας υπερυπολογιστής να τον χαρακτηρίσω? Δεν ήταν βέβαια υπερυπολογιστής, αλλά με βεβαιότητα ήταν ένας υπολογιστής της αρχαιότητας, φτιαγμένος κάπου ανάμεσα στο 150 με 100 π.Χ. Από έναν Έλληνα μαθηματικό, αστρονόμο, φυσικό, μηχανικό, όλα ήταν τότε μαζί που οι φιλόσοφοι, οι Έλληνες. Ξέρουμε ότι το μηχάνημα είχε φτιάξει ο Αρχιμίδης, για παράδειγμα, και μπορούμε να υποστηρίζουμε ότι ο Αρχιμίδης είναι ο παππούς του μηχανήματος, να το πούμε έτσι. Ναι. Και μετά κάποιος άλλος, σε άλλο μέρος της Ελλάδας, γιατί αυτό βρέθηκε σε ένα πλοίο που έκλειβε την Ελλάδα και τους πήγαινε στη Ρώμη. Συνεπώς, αν ήταν από τις Σιρακούσες που ήταν ο Αρχιμίδης, ας πούμε, δεν θα είχε λόγο να βρίσκεται εκεί που βρέθηκε, στα αντικείθηρα δηλαδή. Μάλιστα, μάλιστα. Κατάλαβα. Έτσι λοιπόν μπορούμε να λέμε ότι μπορεί να είναι παππούς του μηχανήματος ο Αρχιμίδης, αλλά μάλλον φτιάχτηκε κάπου αλλού στην Ελλάδα. Ρόδο ενδεχομένως ή ποιος ξέρει πού. Και σίγουρα οι ρίζες πάνε πίσω σχεδόν παντού στην Ελλάδα. Δηλαδή με βεβαιότητα πάνε στους προϊστορικούς χρόνους, ας πούμε, στον Ορφέα. Μάλιστα, γυρνάμε τόσο πίσω. Ναι. Και μετά στους Ίωνες φιλοσόφους και ασφαλώς στην Αθήνα, για να περάσει με βεβαιότητα και από την Αλεξάνδρεια και να γυρίσει μετά και ως περιπώς στο Αιγαίο για να βουλιάξει, να το βουλιάξει το πλοίο Ποσειδώνας και να το φυλάξει για μας, να το έχουμε σήμερα. Μάλιστα. Οπότε πρέπει να σας πω, κύριε καθηγητά, και το λέω έτσι και δεν νιώθω και καλά, κύριε Μουσά, ότι δεν ξέρω αν δεν είχε προβληθεί τόσο πολύ στο σχολείο όλο αυτό το ναυάγιο, αλλά εμείς τώρα τελευταία, με αφορμή την Αμφίπολη που ήρθε πάλι στην επικαιρότητα, κάναμε αυτή την έρευνα και ενδιαφερθήκαμε περισσότερο. Ναι. Θεωρείτε ότι υπάρχει μια έλλειψη ενημέρωσης αυτή τη σπουδαιότητα του ευρήματος, το οποίο μπορεί να το δει κάποιος? Υπάρχει, όπως είπατε και εσείς, κάποιο βαθμό μπορεί να υπάρχει πράγματι. Αλλά τουλάχιστον εμείς κάνουμε, όπως σας έλεγα, εκθέσεις
σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Ναι. Αύριο δηλαδή φεύγω και πάω στην Αγγλία ακριβώς για μια σειρά τέτοιων εκθέσεων που στο παρελθόν έχουμε κάνει στην NASA, στην UNESCO, στο Παρίσι, βέβαια σε όλη την Ελλάδα, από την Ισλανδία μέχρι την Αλγερία. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον αυτό που λέτε, γιατί νομίζω ότι δείχνει και το παγκόσμιο ενδιαφέρον για όλο αυτό το τεχνολογικό επίτευγμα, αν γυρίσουμε αναλογικά πίσω όλα αυτά τα χρόνια. Κύριε Μουσά, αυτό είναι σημείο αναφοράς σήμερα? Δηλαδή, για παράδειγμα, ξεκλειδώθηκαν τεχνικές που βοήθησαν στην εξέλιξη του να φτάσουμε μέχρι εδώ τεχνολογικά? Αρκετά αποκλειστικά του θα έχουμε κατανοήσει, θα έλεγα. Ναι. Αλλά σίγουρα υπάρχουν αρκετά ακόμα που ελπίζουμε με τις καινούριες έρευνες που γίνονται στα αντικείμενα να βρεθούν κάποια κομματάκια του και να μπορέσουμε έτσι να βρούμε και άλλα μυστικά. Θεωρείτε δηλαδή ότι μπορούμε ακόμα να βρούμε και άλλα κομμάτια από το συγκεκριμένο ναυάγιο? Έτσι εκτιμώ, διότι οι αρχαιολόγοι έχουν εκτιμούν ότι υπάρχουν πολλά ακόμη κάτω βυθό αντικείμενα γενικά, ναι. Όχι μηχανισμός. Ναι, γενικά. Ναι. Γενικά. Αλλά ελπίζω ότι κάποια από αυτά μπορεί να είναι κομμάτια του μηχανισμού και έτσι να μας δοθεί η ευκαιρία να τον μελετήσουμε καλύτερα. Μάλιστα. Μία τελευταία ερώτηση, κύριε καθηγητά. Εκτός από αυτό το συγκεκριμένο τον υπολογιστή, να το πω πώς θα το χαρακτηρίσω, τι άλλο έχει ενδιαφέρον που μπορεί να έχει ανασυρθεί από το συγκεκριμένο ναυάγιο και που μπορεί να εκτίθεται? Σημειώστε, είναι ένα πλοίο πολύ μεγάλο, κατ' ελάχιστον 40 τόσα μέτρα. Μάλιστα. Κάποιος που είχε βουτήξει εκεί μου έλεγε ότι είναι πιθανώς 60 μέτρα το μήκος. 60 μέτρα. Φανταστείτε με. Δυμένο με μόλι τα ύφαλά του τουλάχιστον. Με άλλα λόγια, ένα πολύ ακριβό πλοίο και μεγάλο και πολύτιμο φορτίο. Είχε αρκετά αγάλματα τα οποία είναι από τα καλύτερα που έχουμε βρει οπουδήποτε στον κόσμο. Αρχαία ελληνικά αγάλματα. Μάλιστα. Τα οποία βρίσκονται όλα στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Βεβαίως, ναι. Ναι. Δύο από αυτά θα λέγαμε ότι είναι τα πιο σημαντικά. Είναι ο έφηβος των αντικειμένων, ένα πολύ ωραίο άγαλμα που απεικονίζει έναν νεαρό που μάλλον κάτι με τον Αλγέρι. Κάποιοι οι αρχαιολόγοι λένε είναι ένα μήλος, είναι πρόκειται για τον Πάρη, ή μπορεί να είναι ο Περσέας, να είναι τη Μέδουσα, γιατί μοιάζει να το κρατάει, να κρατάει κάτι που κρέμεται. Και ένα ακόμη πιο όμορφο, κατά τη γνώμη μου, και εκφραστικό, που είναι ο έφηβος των αντικυθύρων, όπως ονομάζεται. Επίσης ένα πολύ όμορφο άγαλμα. Μάλιστα. Τα ακούμε εξαιρετικό ενδιαφέρον, κύριε Μουσά, όλα αυτά τα οποία περιγράφετε. Και μπορώ να φανταστώ ίσως και τη συγκίνηση κάποιων που θα επισκεφθούν να τα δουν όλα αυτά και να ενημερωθούν βεβαίως, γιατί εσείς, όπως είπαμε, ταξιδεύετε και στο εξωτερικό. Βλέπω ότι και στο διαδίκτυο, αν αναζητήσει κάποιος το όνομά σας, ξέρει πάρα πολύ καλά και τη διαδρομή σας, την ακαδημαϊκή, αλλά και τις διαλέξεις που δίνετε. Απλά πρέπει να πω ότι μας τρίγκερε το ενδιαφέρον όλο αυτό το οποίο παρακολουθούμε και εμείς εδώ και νομίζω ότι ήταν πολύ χρήσιμη και η δική σας βεβαίως συμβολή. Κλείνοντας, πιστεύετε ότι το εγγύς μέλλον θα έχουμε και άλλα πράγματα να συζητήσουμε, πιστεύετε? Υπάρχει κάτι που πιθανότατα να σας εκπλήξει αν συνεχιστούν οι έρευνες και βρούμε και κάτι άλλο που μπορεί να κουμπώσει ένα κομμάτι από το puzzle? Έτσι πιστεύω πράγματι, γιατί είναι ένα τετραδιάστατο μάλιστα puzzle, που μπαίνει μέσα και ο χρόνος, το πώς εξελίχθηκε αυτό, πώς το φτιάξει οι άνθρωποι κλπ. Μάλιστα. Κύριε Μουσά, θέλω να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας στον Prism 95,1. Καλό ταξίδι και νομίζω ότι θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε πάλι για να μας ενημερώσετε. Ναι, με το καλό, όποτε θέλετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σας απόγευμα. Να είστε καλά. Γεια σας, κύριε Μουσά.